Έχουμε όμως τηλεφωνικά κοντά μας την κυρία Μέρη Κοσμίδου, την Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ροδόπης, να μιλήσουμε για δύο σημαντικά θέματα. Κυρία Κοσμίδου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Κυρία Κοσμίδου, να ξεκινήσουμε για να συνδέσουμε την προηγούμενη συνομιλία που είχαμε με το μαθηματικό, τον κύριο Σάκη Λιπορδέζη, με τις πανελλήνιες εξετάσεις και τις προθεσμίες για τα μηχανογραφικά που μπορούν να υποβάλουν μέχρι και τις 15 του Ιούλη η φετινή απόφοιτη. Να δούμε λίγο την εικόνα μέχρι στιγμής από εσάς που έχετε τη συνολική εικόνα για τον νομό Ροδόπης. Ακριβώς. Να πούμε πρώτα ότι ήταν υπέροχη η τοποθέτηση του κ. Λιπορδέζη ότι να μην εγκλωβίζονται τα όνειρα και ότι τα όνειρα είναι στο δρόμο. Και τα βρίσκουμε πολλές φορές παρά μας βρίσκουν ή και το άλλο. Και επίσης να πω ότι τελικά είμαστε οι επιλογές μας, τις οποίες επιλογές πρέπει να στηρίζουμε και να μας στηρίζουν. Και εδώ τώρα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως δεν είναι και τελειωτικές, δεν είναι οριστικές. Για να συνηγορήσω σε αυτά που έλεγε και ο συνάδελφός μου, ο κ. Λιπορδέζης, ότι είναι μια επιλογή που είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι στην ενήλικη ζωή και στην επαγγελματική μου καριέρα, που μπορεί στον δρόμο να βρω πολλά παράθυρα και πολλές πόρτες και να αλλάξει πραγματικά πολλές φορές η φορά της διαδρομής μου και η κατεύθυνσή μου. Εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι μας έμειναν σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Δευτέρα είναι ανοιχτά τα σχολεία για να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν, να λύσουν απορίες, να δώσουν κωδικούς σε όσους δεν πήραν ή να ανακαλέσουν οριστικοποιημένα μηχανογραφικά, στα οποία διαπιστώσαμε ότι κάναμε κάποιο λάθος, αλλάξαμε την τελευταία στιγμή την προτίμησή μας. Έτσι, εκεί, τη Δευτέρα θα είναι τα σχολεία μας ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν αυτό. Μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζω, τα περισσότερα άτομα έχουν οριστικοποίηση, αλλά είναι και πάρα πολλοί αυτοί που έχουν αφήσει τελευταία στιγμή την οριστικοποίηση. Οι συνάδελφοί μου υπεύθυνοι γι' αυτό, ορισμένοι από το κάθε σχολείο, τη Δευτέρα θα κάνουν μια τελευταία υπόμνηση σε όσους δεν έχουν οριστικοποιήσει. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να κάνουν, γιατί δεν γνωρίζουν ποιοι προτίθενται από τους αποφύτους των δύο τελευταίων ετών, το 17 δηλαδή και του 18, να υπενθυμίσουν σε αυτούς. Και δυστυχώς πριν από λίγο είχα ένα τηλέφωνο. Θα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε εγκυκλίους. Θα πρέπει να μάθουμε να παρακολουθούμε. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου και της ενημέρωσης. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε και να ακολουθούμε σωστά τα βήματά μας. Κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πάει για να πάρουν καινούργιο κωδικό ή δεν έχουν χάσει τον κωδικό τους, θα πρέπει τη Δευτέρα το πρωί οπωσδήποτε να πάνε στο σχολείο, σε ένα κοντινότερο σχολείο. Μιλώ για αυτούς που είναι από το απόφοιτη του 17 και του 18, όχι τους φετινούς του 19. Οι φετινοί του 19 παίρνουν κωδικό από το σχολείο που αποφύτησαν. Αυτός που είναι του 17 ή του 18, σε ένα κοντινό του λύκειο να πάει, μπορεί να αποκτήσει ένα κωδικό και να κάνει το μηχανογραφικό του. Και υπάρχει άλλο μηχανογραφικό, είπαμε, για το 17 και άλλο για το 18. Θα πρέπει να προσέξουν, να ανοίξουν και να διαβάσουν προσεκτικά την εγκύκλιο, θα παρακαλέσω. Και επίσης να μην το αφήσουμε για τελευταία στιγμή. Σωστά. Γιατί πολλές φορές το σύστημα φορτώνει, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Κυρία Κοσμίδου, υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο για να δοθεί παράταση στην τελική ημερομηνία υποβολής των μηχανογραφικών? Πού το είδατε αυτό και δεν το είδαμε εμείς, δεν το γνωρίζω αυτό. Διαβάζω κάτι τώρα στο CNN Greece που λέει ότι η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Ραμαίος, ανακοίνωσε πως θα υπάρξει παράταση στην ημερομηνία οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εμάς δεν έχει έρθει κάτι αντίστοιχο. Εμείς ό,τι βλέπουμε είναι με βάση τις εγκυκλίους που έχουμε. Λέει πράγματι παρατείνεται η προθεσμία προκειμένου να εξεταστεί η λειτουργία των νέων τμήματων που προέκυψαν. Προανήγγειλε βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει έρθει ακόμη. Το περιμένουμε. Θα έλεγα όμως ότι ακόμη και αν έχουμε οριστικοποιήσει, ακόμη και αν έχουμε
δει αυτό το παράθυρο να ανοίγει, να είμαστε κοντά στα σχολεία μας σε περίπτωση που οριστικοποιήσαμε και κάτι έχει αλλάξει στα μηχανογραφικά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την σειρά των αριθμών των σχολών που έχουμε δηλώσει, αυτό θα μπορούμε να το κάνουμε στο σχολείο μας μέσα. Εκτός αν το σύστημα, επειδή πάρουμε παράταση, αν το σύστημα από μόνο του δώσει τη δυνατότητα της ανάκλησης της οριστικοποίησης. Και αυτό δεν το ξέρω. Σωστό. Και αυτό δεν το ξέρω. Η προθεσμία πάντως υποβολής των μηχανογραφικών κανονικά λήγει την Δευτέρα 15 και δεν έχουμε κάτι νεότερο, αν όντως θα πάρει και πόσες μέρες θα πάρει. Σωστό. Γιατί και εγώ διαβάζω ότι ναι, στη σημερινή συνάντηση, τώρα το διαβάζω, υπάρχει κάτι ότι θα δοθεί παράταση. Δεν μας έχει έρθει όμως κάτι. Άρα κρατούμε τα δεδομένα που έχουμε σε κάθε περίπτωση τις Δευτέρες 15 Ιουλίου. Έτσι. Για να μην ρισκάρουν, να μην διακινδυνεύσουν το μέλλον τους και όσοι μαθητές, όσοι τελειόφοιτοι ή και απόφοιτοι του 17 και του 18, όπως είπατε κυρία Κοσμίδου. Ακριβώς, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι για τα μηχανογραφικά, γιατί θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία της επικοινωνίας μας. Είναι φυσικά τηλεφωνική, είναι κατανοητό ότι οφείλετε να είστε στη διεύθυνση αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την επικοινωνία μας να μιλήσουμε για την έγκριση προχθές το βράδυ από το Δημοτικό Συμβούλιο, Κομωτινής, προκειμένου για ιδρυθεί γυμνάσιο και λύκειο, πειραματικό όμως αυτή τη φορά. Ναι, ακριβώς. Ήταν μία συντονισμένη εισήγηση, μία εισήγηση που βέβαια είχε πρώτα την πρόταση του Πανεπιστημίου και έγινε εκ μέρους της κυρίας Καμπάκη, και θέλω εδώ να πω ότι πραγματικά τόσο η κυρία Γαβριλίδου όσο και η κυρία Καμπάκη στηρίζουν αυτό το σχολείο. Δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό, είναι και ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο τυπικό, είναι ουσιαστικό. Ακολουθείται λοιπόν αυτή η πορεία, μία εισήγηση του Πανεπιστημίου για την στήριξη αυτού του πειραματικού σχολείου. Μία εισήγηση η οποία έρχεται να συμπληρώσει αυτή την εισήγηση εκ μέρους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ και είναι πολύ σημαντικό ότι πήγε ομόφωνα, έγινε ομόφωνη αυτή η έγκριση ύπαρξης, ίδρυσης και λειτουργίας αυτού του σχολείου, αλλά να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ότι το δέχτηκε και ιδρύεται και λειτουργεί αύριο. Σαφώς. Ναι, αυτή λοιπόν η ομόφωνη απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έρθει πίσω στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και θα την υποβάλουμε στο ΠΕΚΕ, στο νέο σώμα που είναι το συντονιστικό όλων των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, και από το ΠΕΚΕ θα φύγει στο Υπουργείο. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα είναι θετικό και ότι θα δεχθεί αυτήν την συντονισμένη στήριξη, προσπάθεια και θα τολμήσω να το πω ότι είναι ένα όραμα και ένα όνειρο, και κάτι το οποίο πραγματικά θα φέρει στον τόπο μας αυτό ένα ακόμη λιθαράκι στα της παιδείας μας. Σωστό, αυτό έχετε δίκιο, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι που, το οποίο απουσιάζει από την Κομωτινή, παρόλο που είναι έδρα και των δομών της εκπαίδευσης. Και βέβαια αυτό που αναφέρετε και εσείς είναι πολύτιμη και η στήριξη τόσο από το τμήμα ελληνικής φιλολογίας, από όπου θα μπορεί να οριστεί επόπτης του σχολείου, όσο βέβαια και της Κοσμητείας, αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Βεβαίως. Να πούμε ότι είναι και από το κοστούμ ότι το Πανεπιστήμιο μας μεγαλώνει, ισχυροποιείται, γίνεται ακόμη καλύτερο, ανεβαίνει, ενδυναμώνεται, και φυσικά και των αυτών των συγκυριών που συντρέχουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας αυτά τα τελευταία χρόνια, θα τολμήσω να πω. Είναι μια φανταστική συγκυρία, είναι και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έρχεται, γιατί πρόσφατα επικαιροποιήθηκε
Οπότε νομίζω ότι είναι τώρα η ευκαιρία που λέμε, και σαφέστατα θα το ξαναπώ ότι έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι αρρωγός και συμπαραστέκεται πάντα σε ό,τι έχουμε ζητήσει ως δευτεροβάθμια. Για να θυμίσω την ίδρυση του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου και την ίδρυση του εσπερινού γενικού Λυκείου Κομωτινής. Σωστά. Σωστά. Να πω και κάτι άλλο. Κυρία Κοσμίδου, αναφέρατε κάποια στιγμή, θυμήσατε μάλλον στο σώμα προχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση του Δημάρχου του Γιώργου Πετρίδη, ότι αν είναι καλό να ιδρυθεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γυμνάσιο και λύκειο μαζί, απαντήσατε τότε ότι είναι καλύτερα να είναι ιδρυμένο και να λειτουργήσουν κάποια στιγμή είτε το ένα και τα δύο μαζί, θυμίζοντας ότι έχει ιδρυθεί το 5ο Γυμνάσιο Κομωτινής, αλλά βέβαια χρειάζεται από εκεί και πέρα σταγή και μια σειρά άλλων διαδικασιών προκειμένου να το δούμε να λειτουργεί κιόλας. Ακριβώς. Είναι ιδρυμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το 5ο Γυμνάσιο Κομωτινής. Για να λειτουργήσει όμως ένα πλήρες γυμνάσιο, γιατί το πειραματικό μπορεί να λειτουργήσει και με ένα τμήμα σε κάθε τάξη. Δεν μιλάμε λοιπόν, και έχει άλλα θέματα το πειραματικό και άλλα το γενικό γυμνάσιο. Για να λειτουργήσει λοιπόν είναι απόφαση καθαρά και μόνο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να προϋπάρξει ο χώρος ο οποίος να έχει οριστεί ως σχολικό κτίριο και θα πρέπει να δούμε και ποιες περιοχές θα απορροφήσει αυτό το 5ο γυμνάσιο. Είναι και αυτό κάτι το οποίο το μελετάμε και το βλέπουμε και το σχεδιάζουμε. Δεν έχει φύγει από το μυαλό μας. Είναι στο σχέδιο, είναι στα σχέδιά μας. Ιδίως έχουμε δει μια αύξηση στα γενικά μας σχολεία τις δύο τελευταίες χρονιές, αύξηση μαθητικού δυναμικού. Ενδεχομένως να βρεθούμε το Σεπτέμβρη ίσως σε ένα διέξοδο, δεν ξέρω, λέω, ίσως να μην έχουμε αίθουσες να στεγάσουμε κάποια τμήματα. Θα δούμε όμως πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει προκύψει εκείνη η ανάγκη. Και επίσης θα δούμε με τη λειτουργία του πειραματικού κατά πόσο θα αποφορτιστούν αυτά τα γυμνάσια. Θα μου πείτε γιατί κάνετε το πειραματικό και όχι το 5ο γυμνάσιο, παραδείγματος χάρη. Υποθέτω ότι είναι πιο δύσκολο. Και είναι και κάτι διαφορετικό. Το πειραματικό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έρχεται να συμβάλλει και να δώσει κάτι άλλο στην περιοχή μας. Το πειραματικό έρχεται να φέρει πραγματικά μία άλλη πνοή και μία άλλη κίνηση στον τόπο. Και από το πειραματικό θα ξαναπώ ότι επειδή εκεί λειτουργούν οι όμιλοι, οι οποίοι λειτουργούν μετά το πέρας του κυρίως ορολογίου προγράμματος και στους ομίλους εγγράφονται και εμπεριέχονται και συμπεριλαμβάνονται και μαθητές των άλλων γυμνασίων της πόλης, είναι κάτι το οποίο δίνει αυτό. Το όφελος του πειραματικού το μοιράζει και στα υπόλοιπα παιδιά, γιατί συμπεριλαμβάνει στους ομίλους, δηλαδή αν θα πρόκειται να κάνω έναν όμιλο, να σας πω για παράδειγμα, λόγω αντιλόγου, δεν θα μείνω μόνο στα παιδιά του πειραματικού, θα πάρω και από τα υπόλοιπα παιδιά. Έναν όμιλο μαθηματικών, σκέψης, λογικής, θα πάρω και από τα υπόλοιπα παιδιά των γυμνασίων. Ένα θεατρικό όμιλο επίσης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο διαχέεται και στα υπόλοιπα παιδιά. Πέρα του ότι θα έχω όλο αυτό το πειραματικό, το ερευνητικό, που τελικά θα καταλήγει στον αναστοχασμό και στην χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα υπάρχει. Άρα στην ουσία δημιουργείται μια εξαιρετική δομή που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά στην ουσία, πολύ περισσότερο βέβαια στα παιδιά που θα επιλογούν κατόπιν κλήρωσης να φοιτήσουν εκεί, αλλά σε ένα κάποιο βαθμό και σε όσους έχουν ενδιαφέροντα και μπορούν να συμπεριληφθούν, να ενταχθούν στις ομάδες που περιγράψατε, κυρία Κοσμίδου. Ακριβώς, γιατί να πούμε ότι το πειραματικό είναι ένα δημόσιο σχολείο, στο οποίο οι μαθητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην κλήρωση θα πρέπει να κάνουν αίτηση,
να γίνει η κλήρωση για την διασφάλιση ενός όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικού δείγματος της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να παρεμβαίνουν άλλοι όροι, περιορισμοί, κλήσεις κτλ. Να επιλεγούν οι μαθητές λοιπόν μετά από την κλήρωση, και συγχρόνως, εάν έχω ένα μαθητή ο οποίος έχει μείνει απ' έξω μετά από την κλήρωση, αλλά επιθυμεί να συμπεριληφθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, στον όμιλο τις απογευματινές ώρες, να μπορεί να πάει σε αυτό το σχολείο. Πολύ ωραία. Αυτό πάντως ενδέχεται να το δούμε και φέτος να λειτουργεί το πειραματικό. Πρώτο χρονικά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε, γιατί όπως σας είπα θα πρέπει να γραφτεί η απόφαση να έρθει στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, από εδώ να πάει στην Περιφερειακή Διεύθυνση όπου είναι το Περιφερειακό Κέντρο, το λεγόμενο ΠΕΚΕΣ, και από εκεί να φύγει στο Υπουργείο. Και αν σκεφτείτε ότι για να το λειτουργήσουμε θα πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των συναδέλφων που επιθυμούν για το πειραματικό να διδάξουν στο πειραματικό, γιατί είναι ειδικές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και της επιλογής του διευθυντή. Και μετά να πούμε ότι ποια παιδιά θέλουν να κάνουν κλήρωση, να μπουν στην κλήρωση για να έχουμε τους μαθητές. Έχουμε χάσει τη φετινή χρονιά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και λέω ευτυχώς γιατί έχω μάθει σε κάθε άσπρο να βλέπω το μαύρο και σε κάθε μαύρο να βλέπω το άσπρο. Και αν μου πείτε ότι δυστυχώς το χάσαμε αυτή τη χρονιά, εγώ θα πω ότι μας δίνει τον αντίον χρόνο να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τις υποδομές, σωστή, καλύτερα όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο του 2021 με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με μεγάλη μας χαρά θα το υποδεχτούμε στην Κομωτινή. Θα παρακολουθούμε την πορεία της, εκτός από την ίδρυση, της λειτουργίας του μέχρι τότε. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι η προθεσμία για τα μηχανογραφικά λήγει στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να θυμίσουμε ότι, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η Κομωτινή αγκαλιάζει αυτήν την πρόταση. Ελπίζω ότι θα βρούμε Βίκο Αώτα στο Υπουργείο και ελπίζω ότι θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για την ίδρυση, γιατί τώρα μιλάμε για την πρόταση ίδρυσης. Έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να πω ότι εμείς στα σχολεία ετοιμαζόμαστε για να έχουμε τον Σεπτέμβρη πραγματικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε πιο καλό. Εύχομαι να μην έχουμε άλλες καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα και να έρθουμε όλοι το Σεπτέμβρη με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ενδυναμωμένοι για μια καινούργια σχολική χρονιά. Να είστε καλά, κυρία Κοσμίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε εσάς, καλή επιτυχία στο έργο σας και καλό καλοκαίρι φυσικά σε εσάς και τους συναδέλφους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλά. Έγινε. Γεια σας.